Μπορούν δύο κράτη να συνάπτουν συμφωνίες για την αγροτική παραγωγή και μεταποίηση. Φυσικά μπορούν. Όμως με όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την αγροτική τους πολιτική. Ποια είναι η νομοθεσία στη χώρα μας? Σχεδόν στο σύνολό του είναι οι κανονισμοί και οδηγίες της ευρωκοινοτικής αγροτικής παραγωγής. Παραδείγματος χάρη, όταν θέλουμε να κάνουμε εισαγωγή πιστοποιημένου σπόρου από τρίτη χώρα, βάζουμε υποχρεωτικά όρους παραγωγής και πιστοποίησης σύμφωνα με τον αντίστοιχο τεχνικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή όταν εισάγουμε φυτικά ή ζωικά προϊόντα από τρίτες χώρες, πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιητικά φυτοϊγείας για ασθένειες σύμφωνα με τις διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φυσικά έχουν περάσει στο εθνικό δίκαιο. Γι' αυτό συχνά λέμε δεν υπάρχει εθνική αγροτική πολιτική, αλλά κοινή αγροτική πολιτική, η ΚΑΠ, από αυτό που θα παράγεις μέχρι αυτό που θα μεταποιήσεις ή θα συσκευάσεις ή θα εισάγεις. Γιατί υπάρχει η ενιαία αγορά και τα προϊόντα, τα κεφάλαια, τα αγαθά κλπ. Κυκλοφορούν χωρίς διασυνοριακούς ελέγχους. Αυτό που δεν επιτρέπεται βέβαια να κυκλοφορούν οι πρόσφυγες, που η συνθήκη του Δουβλίνου και η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας τους εγκλωβίζει, τους φυλακίζει στα ελληνικά νησιά, καταπατώντας και τα δικαιώματά τους. Ερχόμαστε λοιπόν στο μνημόνιο συνεργασίας με Αλβανία στον αγροτικό τομέα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Αντικειμενικά λοιπόν αυτή η συνεργασία εξυπηρετεί το στόχο ενταξιακής διαδικασίας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού το μνημόνιο περιλαμβάνει το σύνολο της αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης και αναφέρεται σε συγκεκριμένες πτυχές της κοινής αγροτικής πολιτικής, χωρίς αυτή βεβαίως να ονοματίζεται, αφού έχει σωματωθεί στο εθνικό δίκαιο. Και είναι αυτή απλή λογική, δεν είναι καχυποψία. Ουσιαστικά πρόκειται για μια προπαρασκευή εν ώψη της ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που η γεωργία της απασχολεί σημαντικό ποσοστό και έχει διψήφιο στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της. Βέβαια, αυτή η πορεία ένταξης έχει περάσει από πολλά κύματα, όπως και πρόσφατα στο Ευρωκοινοβούλιο, που ζητά από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να μην ξεκινήσουν ενταξιακές διαδικασίες αν δεν έχουν εκπληρωθεί ορισμένοι όροι, όπως σεβασμός εθνικών μειονοτήτων, προστασία περιουσιακών δικαιωμάτων, εκλογικός νόμος και πληθυσμιακή απογραφή, που σχετίζονται με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, αλλά και άλλους όρους. Αυτές οι καθυστερήσεις όθησαν και ένα σχέδιο μήνυς δημιουργία Σέγγεν, με στόχο την προενταξιακή εναρμόνιση πολιτικών και το άνοιγμα νέων αγορών για ντόπια και ξένα μονοπόλια, με προτροπές και ευλογίες των υπηρελιστικών χωρών και των ΗΠΑ. Οι ελληνικές κυβερνήσεις ιδρώνουν να διασφαλίσουν στο ελληνικό κεφάλαιο μια καλή θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στις περισσότερες χώρες των Βαλκανίων, αφού θέλουν και έχουν υποστηρίξει την ενσωμάτωσή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Συνεπώς, και αυτή η συμφωνία συμβάλλει στην τεχνογνωσία για να τρέξουν οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στη γείτονα χώρα, στον αγροτικό τομέα, και ταυτόχρονα διασφαλίζουν συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης. Αυτή είναι η συνεισφορά του ΣΥΡΙΖΑ στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς στην περιοχή της Αλβανίας, ένα πλαίσιο στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στηρίζει και η σημερινή κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα. Αυτά τα μνημόνια δεν πρόκειται να ευνοήσουν τους αγρότες, αλλά το κεφάλαιο που θέλει να διεισδύσει στην Αλβανία. Οι αγρότες χαμένοι θα βγουν, καθώς είναι αυτοί που πληρώνουν το μάρμαρο της απελευθερωμένης αγοράς και της έντασης του ανταγωνισμού σαν αποτέλεσμα των διακρατικών συμφωνιών των καπιταλιστικών κρατών.
καταψηφίζουμε και λέμε ότι τα βάσανα και όλα όσα έχουν υποφέρει οι λαοί των Βαλκανίων έχουν συγκεκριμένες αιτίες, είναι οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι νατοϊκές επεμβάσεις, οι αλλαγές των συνόρων, οι ξένες στρατιωτικές βάσεις, η υποκίνηση των εθνικισμών, η διασύνδεσή τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις. Η εμπειρία δείχνουν ότι καμία ένταξη χώρας σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ δεν μπορεί να γίνει σε όφελος του λαού. Αντίθετα, υπαγορεύονται από τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων.